Πάμε τώρα στη συζήτησή μας, κυρίες και κύριοι, για να καλησπερίσουμε μαζί με τον συνάδελφο Σταύρο Παπαδόπουλο, τον βουλευτή Εύρου, τον κύριο Αλέξανδρο Δερμετζόπουλο, που είναι μαζί μας. Είναι το πρόσωπο, θα λέγαμε, της εβδομάδας για τον Εύρο, αλλά και γενικότερα, θα λέγαμε, για όλη την Ελλάδα, με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και μεταξύ των βουλευτών που αρνήθηκαν, που είπαν όχι στην Δανειακή Σύμβαση, στο Μνημόνιο 2 το βράδυ της Κυριακής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κύριε Δερμετζόπουλε, ύστερα από 5 μέρες μετά το όχι σας στο Κοινοβούλιο, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και ύστερα από τις πιέσεις των Ευρωπαίων γενικότερα, οι οποίοι επιμένουν, απειλούν και σφίγγουν κι άλλο το ζωνάρι της Ελλάδας παρά την υπερψήφιση του Μνημονίου 2, νιώθετε δικαιωμένος? Καλησπέρα πρώτα, κύριε Αποστολή, κύριε Παπαδόπουλε. Πραγματικά θα είμαι πολύ στενοχωρημένος εάν νιώθω δικαιωμένος. Γιατί σημαίνει ότι αυτό που ψήφισε η Βουλή δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Διαπιστώνουμε από τη Δευτέρα και μετά αυτό που περιμέναμε όλοι να είναι μια ανακούφιση για την ελληνική κοινωνία. Ένας βρόγχος ο οποίος σφίγγει όλο ένα και περισσότερο. Πριν από λίγο αυτό που είδαμε ότι οι Ευρωπαίοι χρειάζονται και άλλες βελτιώσεις και άλλες τροποποιήσεις πριν ακόμα δηλαδή εφαρμοστεί αυτό το Μνημόνιο 2. Θα σας πω μόνο μία διαπίστωση, ότι διαπιστώνουν ότι εκεί που το 2020 ελπίζουν ότι θα φτάσουμε στο 120% το δημόσιο χρέος του ΑΕΠ, θα πάει, λέει, 128%. Έχουμε δηλαδή μια πρώτη ήδη αναπροσαρμογή επιτοχήρων. Από εκεί και μετά έχουν αρχίσει πλέον να, αφού είδαν την ψήφιση του Μνημονίου, να υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις οι οποίες φτάνουν και στα όρια του παραλόγου. Απαιτήσεις που ακόμα και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τον ανάγκασαν χθες να εκραγεί δημοσίως. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Μιλάνε για επιτροπία, μιλάνε για το τι είδους κυβέρνηση θα γίνει, εάν και πότε και όποτε κρίνουν αυτοί πρέπει να γίνουν οι εκλογές. Τώρα ζητάνε βέβαια Έλληνες επιτρόπους, τεχνοκράτες σε κάθε Υπουργείο, έτσι. Σε πρώτο επίπεδο, ναι. Γιατί από ό,τι φαίνεται, μάλλον σε κάποιο δεύτερο επίπεδο, εάν υπάρξει μια υποχρεωτικότητα, θα ζητήσουν και πιθανόν και ξένους. Κύριε Βουλευτά, το σημαντικότερο είναι ότι σήμερα οι Ευρωπαίοι λένε το εξής: μήπως είναι καλύτερα να διαπραγματευτούμε με τη νέα κυβέρνηση όταν και όποτε προκύψει αυτή? Βάζουν και τα χαρακτηριστικά της κυβέρνησης που θα θέλανε να έχει η Ελλάδα. Ουσιαστικά έχουμε μια παρέμβαση η οποία είναι άνευ προηγουμένου στην πολιτική ζωή της Ελλάδας από τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Ουσιαστικά έχουμε μέχρι τώρα μια διπλή παρέμβαση. Επί των τεχνικών θεμάτων, όπως θα έχετε ακούσει, ζητάν πλέον τα χρήματα να δοθούν ή τμηματικά ή όπως και να έχει, να είναι κλειδωμένα και να χρησιμοποιούνται μόνο για την αποπληρωμή των χρεοκολησίων. Και να τα δώσουν και μετά τις εκλογές, μάλιστα. Και αυτό, μάλιστα, μετά τις εκλογές. Και δεύτερο, κάνουν μια πολιτική παρέμβαση, ούτε λίγο ούτε πολύ. Μπορεί να ζητήσουν υπογραφή και από τα κόμματα πια που, σύμφωνα με δημοσκοπικά ευρήματα, μπορεί να έχουν την ανάγκη το πολιτικό σκηνικό να τα χρησιμοποιήσει και η κυβέρνηση. Ώρα Κουβέλης ή κυρία Παπαρίγα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πλέον χάνεται και το τελευταίο ίχνος ύπαρξης εθνικού κράτους, τελευταίο στοιχείο συνταγματικής νομιμότητας, και ουσιαστικά μιλάμε πια για μια άλλου είδους κατοχή. Αυτά είναι απαράδεκτα και πραγματικά πιστεύω ότι, όταν είπα πριν ότι είναι θλιβερό το να νιώθει κανείς δικαιωμένος, ήδη αρχίσει αναβολές του Eurogroup. Δηλαδή, θα σας πω κάτι. Την Δευτέρα θα συνεδριάσει το Eurogroup. Ποιος μας βεβαιώνει και εμάς ότι δεν θα ζήσουμε άλλο ένα Σαββατοκύριακο κάτω από ένα κλίμα πανικού? Τη Δευτέρα τι θα γίνει? Λοιπόν, όλα αυτά κάποια στιγμή πρέπει να πάρουν ένα τέλος. Και αυτό, αν θέλετε, εξηγεί εν μέρη και το όχι το οποίο είπα δημόσια στη Βουλή και αυτό που εξέφρασα. Σταύρο. Κύριε Δερμετζόπουλε, λέτε ότι πρώτα βάζετε το συμφέρον της χώρας και των πολιτών και τελευταίες προσωπικές πολιτικές επιδιώξεις σας στη δήλωσή σας. Ωστόσο, αναρωτιέται ο κόσμος, και λογικά, είχατε 17.500 ψήφους το 2009, 23.700 το 2007, έτοιμη πρίκα, σίγουρη επανεκλογή, ρισκάρετε, σχεδόν βέβαια κλωτσάτε την ευκαιρία να επανεκλεγείτε βουλευτής σε μια κυβέρνηση ενδεχομένως Νέας Δημοκρατίας? Δεν υπάρχουν άλλα κίνητρα. Εδώ μιλάμε για μια ομάδα βουλευτών, η οποία μπορεί, συνιστά Ιωνή και παράταξη ήδη. Κοινοβουλευτική ομάδα. Ξέρετε, επίσης, ότι πάνω από τους 15 μπορεί να γίνει μια κοινοβουλευτική ομάδα. Επίσης, μιλούν ότι υπάρχουν επικοινωνίες επικεφαλής άλλων κομμάτων μαζί σας. Συμβαίνουν και άλλα πράγματα εκτός από αυτό που εσείς δηλώνετε ότι μόνο. Συζητάτε δηλαδή και με άλλους πολιτικούς αρχηγούς, ίσως, κύριε Δερμετζόπουλε? Το διαβάζουμε, εν πάση περιπτώσει. Να απαντήσω, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που τα βάλατε μέσα σε ένα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα.
Πρώτα-πρώτα θα σας απαντήσω γιατί, όπως είπατε, κλώτσισα μία σίγουρη επανεκλογή. Είναι η απάντηση στο περίφημο τζάμπα μάγκας που κατά κόρον ακούστηκε. Γιατί σύμφωνα με το λεξικό του Μπαμπινιώτη, τζάμπα μάγκας είναι αυτός ο οποίος εκ του ασφαλούς και χωρίς να έχει να χάσει τίποτα, κάνει κάτι. Ο μέχρι πρότινος αρχηγός σας το είπε αυτό, ο κ. Σαμαράς. Ναι. Τζάμπα μάγκας θα ήμουν εάν ήξερα ότι δεν πρόκειται να εκλεγώ βουλευτής στην επόμενη τετραετία. Κανείς δεν το ξέρει βέβαια, αλλά σίγουρα υπήρχαν οι πολύ περισσότερες πιθανότητες. Άρα έχασα ουσιαστικά μια επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Γιατί το έκανα αυτό? Η απάντηση είναι αυτή που είπατε, κύριε Παπαδόπουλε. Είναι γιατί πίστευα ότι όταν εκλέγεσαι στη Βουλή, οφείλεις να είσαι πρώτα-πρώτα πιστός στον όρκο που έδωσες ότι υπηρετείς το εθνικό συμφέρον. Αυτό ισχύει για όλους. Ισχύει για όλους. Δεύτερο, ήθελα να είμαι συνεπής σε αυτό που υποσχέθηκα στους πολίτες αυτού του νομού όταν με ψήφισαν, με αυτούς τους αριθμούς ψήφων που αναφέρατε. Και τρίτο, να είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου. Όλα αυτά συνιστούσαν τι? Ότι θα έπρεπε να κάνω αυτό που πιστεύω σωστό. Ανεξάρτητα με το οποιοδήποτε κόστος. Ανεξάρτητα από όλα όσα είπατε. Από όσα διακινδύνευα σε προσωπικό επίπεδο και σε κομματικό επίπεδο ακόμα. Εσείς θεωρείτε μεταφέρατε την άποψη των 20.000 ψηφοφόρων σας ή της πλειοψηφίας? Και όχι μόνον αυτών. Μετέφερα τη φωνή του κόσμου, η οποία διαρκώς φτάνει στα αυτιά όλων, και αν θέλετε είναι και αυτό ένα χρέος των πολιτικών να το μεταφέρουν στο κοινοβούλιο. Δεν είμαστε κλεισμένοι ούτε σε μια γυάλα, ούτε στο σπίτι μας. Βλέπουμε και ακούμε και κυρίως πρέπει να καταλαβαίνουμε τον πόνο αυτόν που βιώνει σήμερα, μετά από τα 2 μέτρα λιτότητας που μας έφερε το ΠΑΣΟΚ, αυτή η κοινωνία. Από εκεί και πέρα λοιπόν όφυλα αυτό να το κάνω. Θα μου πείτε γιατί δεν το έκαναν άλλοι συνάδελφοι? Ίσως είχαν άλλη εκτίμηση. Εγώ σέβομαι πραγματικά τους 199 που ψηφίσαν, πιθανόν να είχαν μια άλλου είδους εκτίμηση. Ξέρετε, όταν ζεις σε ένα τέτοιο οικονομικό περιβάλλον, όπου η καταστροφή και από τη μια και από την άλλη είναι το ίδιο χαρτογράφητη, κάνεις την εκτίμησή σου. Και εδώ, αν θέλετε, πίστευα ότι θα έπρεπε να μην υπάρχει κομματική πειθαρχία. Ήταν ένα μείζον ζήτημα, το οποίο δεσμεύει τη χώρα όχι για την επόμενη και μόνο γενιά, για γενιές ολόκληρες. Δεσμεύει την ιστορία της χώρας μας, την ύπαρξή της. Όφυλαν λοιπόν οι βουλευτές να εκφραστούν κατά συνείδηση και σύμφωνα με αυτά που οι ίδιοι πιστεύουν. Έτσι λοιπόν, οι 199 ορθώς ψήφισαν κατά την άποψή τους και οι άλλοι που καταψήφισαν ορθώς ψήφισαν γιατί έτσι πίστευαν. Με οποιοδήποτε κόστος, με οποιοδήποτε επακόλουθο. Πάω παραπέρα. Είπατε πριν ότι συνομιλούν μαζί μας αρχηγοί κομμάτων και όλα αυτά. Εγώ με τα λόγου, αν θέλετε, και απολύτως προσωπικής γνώσης, μπορώ να πω για μένα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους άλλους. Δεν είχα ούτε μία κρούση από κανέναν αρχηγό άλλου κόμματος. Καμία. Πώς θα μπορούσε εξάλλου? Η δήλωση που είχα κάνει ήταν ξεκάθαρη. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, με ρώτησε από κάποιοι συνάδελφοί σας από ένα ραδιόφωνο της Αθήνας χθες το πρωί πώς νιώθω, πώς θα με χαρακτηρίζουν. Και εγώ είχα πει ότι ναι, αυτή τη στιγμή είμαι ανεξάρτητος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί έτσι νιώθω. Επουδενή λόγο και για κανένα λόγο και για κανένα σκοπό θα συμπράξω με άλλο κόμμα, αυτό μακριά από μένα. Ποτέ και για κανένα λόγο δεν θα συμμετέχω και το έχω δηλώσει. Κύριε Βουλευτά, δύο λεπτά, γιατί δεν είπατε και τίποτα πρωτότυπο, οφείλω να σας πω. Οι βουλευτές είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ, ναι, ανεξάρτητοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βάσει συντάγματος θα έπρεπε να είναι, ή ανεξάρτητοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να είναι. Όσον αφορά την ετικέτα. Από εκεί και μετά δεν υπάρχει ούτε σχεδιασμός ούτε για ομάδα ούτε για τίποτα. Πιθανόν κάποιοι, είμαστε 22 άνθρωποι, 21, οι οποίοι είμαστε διαφορετικής λογικής. Πιθανόν κάποιοι να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους να κάνουν κάποιους συνδυασμούς, σχεδιασμούς. Δεν ανήκετε σε αυτούς. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Λοιπόν, δέστε όμως κάτι σας παρακαλώ, γιατί να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, αν μου επιτρέπετε, γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε όλα αυτά τα, οποία, σε όλα αυτά τα σενάρια τα οποία εξυφαίνονται καθημερινά για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Άλλοι λένε ότι θα γίνουν εκλογές Απρίλιο-Μάιο. Το Απρίλιο, μάλλον είναι το πιο κοντινό, ο πιο κοντινός χρονικός ορίζοντας. Και μάλιστα άλλοι λένε ότι οι εκλογές θα παραταθούν. Μάλιστα, πριν από λίγο, πρωτού να μπω στο στούντιο, συμμετείχα σε μια τηλεφωνική δημοσκόπηση που έκανε μια εταιρεία που με ρωτούσε εάν θα συμφωνούσα να παραταθούν οι εκλογές και να παραταθεί και ο βίος της κυβέρνησης Παπαδήμου. Και τι απαντήσατε? Αυτό είναι άλλο θέμα. Νομίζω πως θα μου επιτρέψετε να διατηρήσω το προσωπικό του πράγματος. Πέστε μου όμως κάτι. Εάν ισχύσει αυτό, εάν πραγματικά παραταθεί ο βίος της κυβέρνησης,
Το λέω γιατί είναι λίγο δύσκολο να σας καλέσει ξανά ο Σαμαράς να συμμετάσχετε στους συνδυασμούς της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε ένα-δύο μήνες. Είναι τα θέματα τα οποία αφορούν την αξιοπιστία του Πρόεδρου του κόμματος και τον τρόπο με τον οποίο τέλος πάντων παίρνει ένα κόμμα μία θέση. Αν όμως δεν γίνουν οι εκλογές τον Απρίλιο και παραταθεί ο βίος της κυβέρνησης Παπαδήμου και γίνουν εκλογές προς το τέλος του 12 και έρθει ο Σαμαράς και κάνει μία πανστρατιά όπως. Ως ήθιστε δηλαδή, όπως γίνεται συνήθως, ναι, να σας πούν Αλέκο, έλα και πάλι, σε περιμένουμε στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Θα είστε μαζί τους? Βεβαίως. Εγώ είπα ότι ήμουν Νέα Δημοκρατία, θα είμαι, οπότε για μένα θα είναι, αν θέλετε, για άλλη μία φορά μία τιμητική πρόσκληση, όπως μου έγινε και το 7 και το 4 και το 9 και το 2000. Θα είναι για μένα μία τιμητική πρόσκληση, γιατί ουσιαστικά νιώθω, η ψυχή μου είναι εκεί. Δεν μπορεί να είναι κάπου αλλού. Και να σας πω και κάτι, πολλοί με ρωτάνε το αντίθετο από εσάς, ότι αν δεν σε καλέσει τι θα κάνεις. Μα θα είμαι Νέα Δημοκρατία. Είτε είμαι, εγώ την Νέα Δημοκρατία θα την υπηρετήσω, είτε ως υποψήφιος βουλευτής. Αυτό σημαίνει όμως δεν θα συμμετέχετε και στις επόμενες εκλογές βουλευτικές, οπότε για να γίνουν αυτές. Εάν κληθώ, βεβαίως, εάν δεν κληθώ από τον πρόεδρο, γιατί πάντα αυτά είναι αρμοδιότητα του πρόεδρου αποκλειστικά και μόνο. Ναι. Εάν κληθώ, βεβαίως. Αν όχι, σαφώς και δεν θα είμαι. Πώς όμως, κύριε Δερμετζόπουλο, θα συμβεί κάτι τέτοιο? Θα χρειαστεί εν συνεχεία και σε μια ενδεχόμενη ίσως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα οποία αρνηθήκατε το βράδυ της Κυριακής να τα υποστηρίξετε, να τα εφαρμόσετε και όλες, ακόμα χειρότερα. Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα και θα σας πω το εξής. Όταν πας στον ελληνικό λαό και ζητάς την ψήφο του και έχεις τη συγκεκριμένη σου ατζέντα, το πρόγραμμά σου, τότε είσαι νομιμοποιημένος εσύ να τα ψηφίσεις αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν είχα καμία νομιμοποίηση να ψηφίσω προχθές ναι από κανέναν. Ούτε από το προεκλογικό μας πρόγραμμα του 2009 δεν είπαμε στον ελληνικό λαό ότι θα ψηφίσουμε αυτά τα ζητήματα. Ούτε, αν θέλετε, και από τη Νέα Δημοκρατία που μέχρι πρόσφατα λέγαμε κάποια άλλα πράγματα κατά του μνημονίου. Και εδώ ήταν η αντίθεσή μου. Αν όμως στις επόμενες εκλογές πάω στον ελληνικό λαό και έρθω σε εσάς, στο δικό σας το κανάλι, και βγω δημόσια και πω ότι κοιτάξτε να δείτε αυτά και αυτά τα μέτρα, γιατί τα έχουμε σαν κόμμα, σαν συντεταγμένο κόμμα συμφωνήσει, τότε θα ήμουν, τότε, αν θέλετε, τριπλά και τετραπλά παραβάτης απέναντι στη συνείδηση του πολίτη, αν δεν τα στηρίξω. Μάλιστα. Κύριε Δερμετζόπουλο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την συζήτηση. Θα ήθελα να απαντήσω όμως που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος κάτι για το Δήμο Εστιάδας και όλα αυτά. Εγώ τη φιλοδοξία. Αν δηλαδή θα συμμετάσχετε στις εκλογές του Δήμου. Σαν δήμαρχος Οριστιάδας, κάτι τέτοια διαβάζω. Εγώ το μερίδιο όμως στη μετεωδοξία. Ένα σενάριο μεταξύ των πολλών που μεταξύ των πολλών. Ναι. Το μερίδιο όμως στη μετεωδοξία του να γίνω δήμαρχος το έχω ξαντλήσει. Οπότε δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Απολύτως κανένα. Ρητά και κατηγορηματικά. Ευχαριστούμε, κύριε Δερμετζόπουλο. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε αμέσως μετά.